Καλησπέρα σα, μεσημέρι κυρίε και κύριοι. Μία εβδομάδα δω... δωρεάν διακοπών στη Ρόδο για όσου αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό σε συνέντευξή του. Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με του τοπικού φορεί, ξεκινούν διαφημιστική εκστρατεία για να αποκαταστήσουν την εικόνα του νησιού στι αγορέ του εξωτερικού. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Παππού. Έχει, Γιώργο, όλε τι πληροφορίε και όλα τα στοιχεία. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχά με το οικονομικό σκέλο που έχει να κάνει με τι αποζημιώσει, προκαταβολέ κτλ αργότερο, στην Παρασκευή, θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα, όχι μόνο για τη Ρόδο, για άλλε πυρόπληκτε περιοχέ. Και αυτό θα είναι ένα μέτρο άμεση ανακούφιση. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι τα μέτρα μέσω των οποίων θα, προσ... θα επιχειρηθεί να διασωθεί, αν θέσει, η εικόνα ε, του νησιού, η τουριστική εικόνα του νησιού, που αναμφίβολα ε, έχει πληγεί. Αυτό που ακούσαμε και το Πρωθυπουργό είναι ότι η ελληνική πλευρά θέλει να περάσει προ τα έξω το μήνυμα ότι έχει αποκατασταθεί κανονικότητα στο νησί. Έχουν αποκατασταθεί δηλαδή οδικά δίκτυα, οι κρίσιμε υπουργέ κτλ. Όπω είπε ο Πρωθυπουργό, αυτό που έχει πληγεί το 15% του νησιού, όχι όλο το νησί. Ε, ανακοίνωσε από το Υπουργείο Τουρισμού ότι ξεκινάει μια πολύ μεγάλη διαφημιστική καμπάνια προ το εξωτερικό. Περιμένουμε μέσα στον, μέσα στον Αύγουστο να έρθουν ξένοι δημοσιογράφοι από τι βασικέ αγορέ. Πρέπει να σου πω ότι πριν ξεσπάσουν οι καταστροφικέ πυρκαγιέ, η Ρόδο είχε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά αυξήσεων ξένων επισκέπτων, γύρω στο 12%. Όπω καταλαβαίνει, λοιπόν, είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί αυτή η, η εικόνα. Στο πλαίσιο και αυτό, και η ανακοίνωση. Ακριβώ και η ανακοίνωση για δωρεάν διακοπέ σε όσου αναγκάστηκαν να καταλέψουν κακήν κακό στα δάση. Την δυσίου. ερχόμενη άνοιξη και Άνοιξε και φθηνόπρωτα. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι οι ήδη του οoperators, όχι όλοι βέβαια, έχουν ξεκινήσει παιχνιδάκια με τι τιμέ. Πιέζουν τα ξενοδοχεία που έχουν πληγεί να κατεβάσουν τα συμβόλαια. Και όπω καταλαβαίνει, αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης. And for all of those uh, whose holidays were cut short as a result of the wildfires, uh, the Greek government, uh, in cooperation with the local authorities, will offer one week of free holidays on roads uh, next uh, spring wow. or next uh, fall so that we make sure that they come back to the island and that they enjoy its natural beauty. Οι φωτιέ και το μεταναστευτικό βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου. Μαζί μα είναι ο Κώστα Σάσιμεονίδη. Έχει όλε τι πληροφορίε, Κωστή. Ράνια, αρχικά έγινε μια συνολική αποτίμηση των πυρκαγιών, ενώ επισημάνθηκε ότι το λιμενικό έχει, είχε πολλή δουλειά τι προηγούμενε μέρε με τι φωτιέ. Να σου πω ότι συμμετείχε πολύ ενεργά στι διασώσει πολιτών αλλά και σε κενώσει οικισμών και κυρίω στη Ρόδο. Οπότε, οπότε βρήκαν την ευκαιρία οι φίλοι μα οι Τούρκοι και μα στέλνουν πλέον. Μετανάστες βοηθάει και ο καιρό το καλοκαίρι. Ε, το Κισεα λοιπόν βρήκε ότι η Ρόδος, μάλλον συγγνώμη η Λέσβος έχει το πιο μεγάλο πρόβλημα στο Αιγαίο και θα αυξηθούν οπωσδήποτε οι, ε, οι περιπολίες των έμπλων δυνάμεων και του λιμενικού σώματος. Να σου πω ότι η αύξηση για την ώρα θεωρείται απόλυτα διαχειρήσιμη, Όμω είναι ακόμα πολύ νωρί και θα πρέπει οπωσδήποτε να παρθούν μέτρα. Επίση, να σου πω ότι σήμερα στι δομέ ανά την Ελλάδα φιλοξενούν περίπου 15.000 άτομα, για τα οποία εκκρεμεί η απόφαση ασύλου επί συνόλου 36.000 ατόμων. Κωστή Σιμανίδη, ευχαριστώ πολύ.